Πάμε στον Αντώνη Μανιώτη, που είναι εκεί όλη τη νύχτα και έχει δει το μέτωπο πώς εκδηλώνεται από πολύ νωρίτερα. Α, τον έχεις δίπλα σου, τον Δήμαρχο, Αντώνη. Ναι, ο Δήμαρχος Μαραθώνα. Ωραία, ωραία. Αντώνη, δώσε μας λίγο. Είμαστε στον αέρα του καναλιού Open. Έχουμε συνδεθεί και στις 4 η ώρα, μας τα είπατε. Ήσασταν μπροστιμή εδώ, τα είδα. Ναι. Ξαναπείτε λοιπόν. Ναι. Η φωτιά ξεκίνησε στις 2 και 5 περίπου από την περιοχή της Νέας Μάκρης, βόρεια της Νέας Μάκρης, περιοχή Λιβύση. Με κατέμπτυση πίσω μας, εδώ στο πίσω, πίσω μας, ναι, ακριβώς πίσω από αυτό το λόφο, πλησίων του Αγίου Εφραίμ, στα 300 μέτρα δυτικά του Αγίου Εφραίμ, με κατέμπτυση δυτική, βορειοδυτική. Έχουμε, το μέτωπο είναι αυτό το, εδώ πάνω από την Αγία Μαρίνα. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε πάνω από την Αγία Μαρίνα στην περιοχή Βιθανία. Με τα αέρια μέσα τώρα που έρχονται και από εκεί. Το πρώτο αεροπλάνο βλέπουμε λοιπόν. Έρχονται τρία πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου Καναντέρ και δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα για να επιχειρήσουν να κάνουν τις πρώτες ρήψεις πάνω από τα μέτωπα της φωτιάς. Αυτή η πορεία του αεροσκάφου είναι μια αναγνωριστική βόλτα. Κύριε Δήμαρχε, συγγνώμη που σας διέκοψα. Συνεπέστατα στην ώρα τους, από ό,τι μας είπε και ο κύριος Καρδαλιάς, ο πολιτικής προστασίας και ο κύριος Περιφερειάρχης, ο κύριος Παντούλης για τα αεροπλάνα. Ευτυχώς όλη την διαδικασία. Έγινε μια ρήψη ακόμη, τώρα βλέπουμε, είναι η πρώτη ρήψη που έγινε στο μέτωπο στο Λιβύση. Στο Λιβύση, με ακούτε, κύριε Δημαρχέ. Μάλιστα. Πείτε μας λίγο την εικόνα, οι κάτοικοι θορυβήθηκαν, γιατί οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για μια φωτιά που προσέγγισε και κάποιες κατοικίες στο Λιβύση. Ναι, η Ρο δεν μας ακούει, κύριε Δημάρχος, να σου πω εγώ, ότι πόρτα-πόρτα οι αστυνομικοί πήγαν στα σπίτια στο Λιβύση και χτυπούσαν τα κουδούνια και έτσι μέσα στη νύχτα ξύπνησαν τους κατοίκους και τους είπαν: έχουμε πάρει φωτιά, βγείτε έξω για να μην κινδυνεύσετε από τη φωτιά. Και έτσι απομακρύνθηκαν. Έχουμε και ανάλογη μαρτυρία. Αντώνη. Τώρα βλέπουμε στην εικόνα μας ένα πυροσβεστικό αεροσκάφος, ένα ελικόπτερο τύπου Έριξον που θα κάνει στοχευμένη ρήψη νερού στο μέτωπο της Αγίας Μαρίνας. Τώρα κατευθύνεται αυτό προς την περιοχή του Αγίου Φουτζά. Αντώνη, έχεις δίπλα σου τον Δήμαρχο. Θέλω να τον ρωτήσει, σε παρακαλώ, ναι. Εκεί στο σημείο που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Πώς είναι το σημείο εκεί, τι σημείο είναι και τι πιστεύει ότι έχει γίνει εκεί. Κύριε Δημαρχέ, στο σημείο που ξεκίνησε η φωτιά, στο Λιβύση, πήγατε να το δείτε, από πού ξεκίνησε η φωτιά. Πολύ κοντά στον οικισμό Λιβύση, στα 50 με 100 μέτρα, από μια περιοχή που είναι και εντός σχεδίου. Ευτυχώς δεν κινδυνεύσαν σπίτια και κάτοικοι. Είδα την εστία την αρχή. 2 η ώρα το βράδυ είναι πευκοδάσος εκεί, από εκεί που ξεκίνησε. Μέσα στο πευκοδάσος, όχι στο δρόμο. Όχι στο δρόμο, στα 30 μέτρα από το δρόμο. Μάλιστα. Ξεκίνησε η φωτιά. Μέσα σε ένα πευκοδάσος. Και κινήθηκε, όπως σας είπα, ευτυχώς, με κατεύθυνση προς το... δυτικά. Μπορεί να έχει κατεύθυνση προς την κατοικημένη περιοχή. Αυτό μας έσωσε. Ότι η φορά του ανέμου ήταν αντίθετη από την πλευρά των σπιτιών. Οι δυνάμεις πυροσβεστικές ήταν σε επαγρύπνηση. Είχατε εδώ διασπορά στην περιοχή σας. Λόγω της προηγούμενης πυρκαγιάς πριν από 2 ημερές. Ευτυχώς μέχρι τώρα όλα τα περιστατικά ανταποκριθήκαν άμεσα. Γιατί είχαμε πάρα πολλά περιστατικά και προχθές πάλι 4 η ώρα τα ξημερώματα. Και εδώ που βρισκόμαστε, στα 200 μέτρα πιο κάτω, πολύ πιο σοβαρό, μέσα σε κατοικημένη περιοχή ξεκίνησε. Μπορεί να βρισκόμαστε σε κάποιο πυρομανί, δηλαδή να έχουμε κάποιο πυρομανί. Υποψίες για εμπρισμούς. Αντώνη, είναι και ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας εκεί. Αν θέλει, Αλλά θα επιχειρήσω. Να μας πει δύο λόγια. Κύριε Καρδαλιά, με όλο το σεβασμό, έχετε κάτι να μας πείτε στο όπλο. Όταν επιχειρούμε, δεν μιλάμε. Μετά θα τα πούμε όλα. Μάλιστα. Σταθερός είναι η επιλογή του κύριου Καρδαλιά. Είναι πάγια τακτική του αυτή.